Επιχείρηση Σκούπα ξεκινά αύριο με το σύνολο σχεδόν των χωματουργικών μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας μετά τις εικόνες ντροπής που ανέδειξε η Crete TV και η εφημερίδα Νέα Κρήτη σε μια τεράστια έκταση στην Αλικαρνασσό, η οποία έχει υποβαθμιστεί σημαντικά λίγα μέτρα από το μαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Εδώ πρόκειται να δημιουργηθεί το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Τι είναι αυτός ο χώρος? Μία απέραντη χωματερή. Μία ανάσα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Αύριο ξεκινάμε μία εκτεταμένη προσπάθεια καθαρισμού με το σύνολο των δυνάμεων του Δήμου Ηρακλείου, μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα έργου ως επιτοπλίστων, που θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου την προσπάθεια καθαρισμού και αποκατάστασης, όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί μιλάμε για μια διάθεση αποβλήτων πάρα πολλά χρόνια σωρευμένα. Το περιβαλλοντικό έγκλημα στην επιμάχη περιοχή διαχρονικό, με το κακό ωστόσο να έχει παραγίνει, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός με τα βουνά σκουπιδιών τα οποία έχουν σχηματίσει την μεγαλύτερη αυτοσχέδια χωματερή στο Ηράκλειο, με τον Χάρη Μαμουλάκη να στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαντλήσουν κάθε κατασταλτικό μέτρο. Πολλά φορτηγά, πολλά χωματουργικά μηχανήματα και δεν είναι μόνο η αυριανή μέρα. Αυτό απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια αρκετών ημερών, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Όμως τώρα πλέον είμαστε διατεθειμένοι πραγματικά να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό κατασταλτικό μέσο, διότι έχουμε αντιληφθεί ότι χωρίς την καταστολή δυστυχώς τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να πεταχθούν. Μετά τις άκρως απαράδεκτες εικόνες, η υπηρεσία καθαριότητας αντικατέστησε την αλυσίδα που έσπασαν ασυνείδητοι πολίτες που προχωρούν στην παράνομη απόθεση μπαζών και σκουπιδιών τις βραδινές κυρίως ώρες, ενώ στα άμεσα σχέδια της υπηρεσίας είναι η τοποθέτηση σταθερού κυβωτίου σκυροδέματος. Πέραν της αλυσίδος, ένα μεγάλο ογκώδες σκυρόδεμα, ουσιαστικά κυβώτιο σκυρόδεμα, το οποίο δεν θα μπορεί να μετακινηθεί, θα είναι η μόνιμη λύση. Όσοι έχουν ογκώδη αντικείμενα, τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να επικοινωνούν με την υπηρεσία του Δήμου, την Υπηρεσία Καθαριότητας, στο 2813-409-600, για να μπορέσουν να συντονίσουν ένα ραντεβού. Την ίδια ώρα, ανεξέλεκτοι χώροι διάθεσης αποβλήτων δημιουργούνται σε 30 περίπου σημεία του Ηρακλείου, σύμφωνα με την καταγραφή της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δηλώνει ότι τα πρόστιμα θα γίνουν ακόμη πιο τσουχτερά, έως και 5.000 ευρώ. Έως και 5.000 ευρώ, μέσω της επικαιροποίησης του κανονισμού καθαριότητας που θα περάσει από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντοτε σε συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ώστε να μπορεί πραγματικά ο υπάλληλος, ο Δημοτικός Αστυνόμος, να επιβάλλει ή ο επόπτης καθαριότητας να επιβάλλει ένα πιο αυξημένο πρόστιμο, το οποίο ίσως να δράσει και ελπίζουμε αποτρεπτικά για όλους αυτούς τους παραβάτες.